Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί στην περιοχή του Καρτερού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις της 126 Μηναρχίας Μάχης, πολύ κοντά σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λίγο πριν από τις 11.30 το πρωί, συναγερμό σήμανε και πάλι στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης. Φωτιά ξέσπασε ακριβώς πάνω από το στρατόπεδο της ΕΑΠ, παράλληλα με το βόρειο οδικό άξονα. Νότια της 126, βόρεια από την πλευρά της Εθνικής Οδού, κάτω από βιοτεχνία, βιομηχανία, πλαστικών που υπάρχει. Νότια από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ζωτικής σημασίας ο χώρος και οικονομικά. Οι φλόγες έφτασαν ως τα πρανή του βόρειου οδικού άξονα με τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου να βγάζουν τα λάστιχα και να καταβρέχουν προληπτικά υπό το φόβο η φωτιά να περάσει το οδόστρωμα. Κάναμε άμεση κινητοποίηση από την υπηρεσία μας 12 οχημάτων, 36 ανδρών, μηχανήματα έργου από το Δήμο Ηρακλείου. Και καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και οριοθετήσαμε την πυρκαγιά χωρίς να επεκταθεί ούτε να υπάρξει κίνδυνος κατά ζωής και περιουσίας. Ο πυκνός καπνός δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα με δυνάμεις της αστυνομίας να ρυθμίζουν την κυκλοφορία επί του βόρειου οδικού άξονα, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η διακοπή της. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είμαστε δίπλα με πρόσβαση σε δρόμους και έσβηση φωτιά. Υπάρχει ένας ολόκληρος καρτερός που πρέπει να ενδιαφερθεί η περιφέρεια σε ό,τι αφορά τα πρανή δεξιά και αριστερά να καθαριστούν. Επίσης και υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι μέσα στον καρτερό που πρέπει να γίνει καθαρισμός, δεν έχει γίνει ποτέ. Αν ένα τσιγάρο πέσει όπως έγινε εδώ πέρα ή οτιδήποτε, μια σπίθα το παραμικρό, θα καεί όλος ο καρτερός, θα γίνουμε μάτι. Τρέχουν και δεν προλαβαίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Κρήτη, καθώς από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου και σήμερα καταγράφεται σχεδόν μια επικίνδυνη φωτιά την ημέρα στο νησί και συνολικά περίπου εξιαστικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, υπάρχει ήδη ξηρασία παρόλο που είχαμε βροχοπτώσεις και για διάφορες αιτίες, πιο πιθανές είναι οι αμέλειες που έχουμε, εκδηλώνονται πυρκαγιές σε όλο το οικιστικό ιστό και πόσο μάλλον σε μια ζώνη μειχτή όπου είμαστε τώρα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου, να είναι προσεκτικός, να είναι υποψιασμένος, να σκέφτεται την κάθε του πράξη. Δεν πετάμε τσιγάρα έξω από τα αυτοκίνητα, δεν ανάβουμε φωτιές. Κάθε μέρα κόβουμε πολύ σοβαρά διοικητικά πρόστιμα στην υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες βλέπετε ότι είναι εδώ, ο Δήμος Ηρακλείου αμέσως ανταποκρίνεται, η περιφέρεια ανταποκρίνεται. Δεν αρκούμε όμως εμείς, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του πολίτη. Μόνο έτσι μπορούμε να προστατέψουμε τις περιουσίες μας και τον τόπο μας.